Ράδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών. Τώρα θα πάω στο Μιχάλη τον Νικήτα να δω τι έχει μαζέψει, ποιες πληροφορίες έχει και τι ακριβώς θα μας βγάλει, θα μας μεταφέρει, θα μας πει. Μιχάλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα κατεχόμενα, καλημέρα. Πού είσαι, στην Κύπρο, στην Κύπρο πήγες? Στην Ελλάδα, κατεχόμενη είναι η Ελλάδα. Κατεχόμενη λες, εγώ λέω. Μάλιστα. Τα γεγονότα το δείχνουν. Λες, έχει πουθενά σειρματόπλεγμα, περνάς πουθενά έτσι, έχεις κανένα σειρματόπλεγμα? Κοίταξε, όταν βάζεις σε σειρματόπλεγμα τους μετανάστες, το θέμα είναι ποιος είναι φυλακισμένος, αυτός που είναι απ' έξω ή αυτός που είναι από μέσα. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Ναι. Έτσι. Οπότε εγώ λέω, ας πούμε, καλημέρα στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Τώρα, χθες εσείς κάνατε μια απεργία, έτσι. Απήργησαν στην Ελλάδα. Η Αδεδή την έκανε, εσείς τώρα στηρίξατε την Αδεδή. Δεν μου λες, ποιος στήριξε ποιον? Τι εννοείς? Εσείς την Αδεδή στηρίξατε ή η Αδεδή εσάς? Γιατί από ό,τι παρακολούθησα εγώ χθες, ας πούμε, και από ό,τι έγινε έτσι μια η δήλωση του κυρίου Ιωαννίδη, ήταν ότι ούτε 10% ήταν η συμμετοχή. Άρα εσύ ανήκεις στο 10%. Αχα. Μαζί με το Σέντερ, τον Αντένα, το Μέγκα, την ΕΡΤ και όλα τα πανελλήνιας εμβέλειας ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εσύ ανήκεις στο 10%. Mm-hmm. Στο 90% ανήκει ο Σπύρτζης και ο Κολυφάς. Mm-hmm. Ο Κολυβάς. Ναι. Κολυφά τον είπα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Σου αρέσουν έτσι τα ονόματα να τα παραφράζεις. Κολυφάδες είναι αυτοί που βγαίνουν τα εκείνα και στις, στα στάρια, ξέρεις, εκείνα με τα δυο τα ποδαράκια που είναι. Πες μου κανένα καλό τώρα έτσι, έχουμε τίποτα καλό? Τώρα, όχι, να πω μονάχα να θυμίσω και κάτι, ας πούμε, σε όλους αυτούς, γιατί ο κόσμος που είπες, γιατί απαξίωσε την απεργία της Αδεδή. Ναι. Γιατί έχει καταλάβει ότι οι άνθρωποι είναι απατεώνες εκφύσεως. Να πω ότι πριν από μερικές εβδομάδες, νομίζω 2 εβδομάδες, η ΓΕΣΕΕ έκανε το συνέδριό της στη Ρόδο, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, και στήχησε περίπου γύρω στις 400.000 ευρώ. Ναι, τώρα, πριν φτάσεις, να μην απαξιώσει ο κόσμος. Μιχάλη, πριν φτάσεις να χαρακτηρίζεις τόσο βαριά με αυτό που είπες πριν, το οποίο η εκπομπή δεν το αποδέχεται, καλό θα είναι να κρίνεις όπως κρίνεις και βγάζεις τα δικά σου συμπεράσματα, αλλά από την άλλη πλευρά ξέρεις ότι υπάρχουν και συνδικαλιστές οι οποίοι απλά δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς πρέπει να κινηθούν ή δεν οσφραίνονται πώς όλοι οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, όσοι υπάρχουν ακόμα και εργάζονται, θα ήθελαν να αντιδράσουν απέναντι στα μέτρα. Τόσο η ΓΕΣΕ όσο και η ΑΔΔ έπρεπε να είναι η αιχμή του δόρατος στο να λυθούν όλα τα μνημονιακά προβλήματα. Ανταυτού είναι το δίχτυ που καπελώνει και μαζεύει αυτούς που είναι στις ομοσπονδίες τους, τους εργάτες, και δεν τους επιτρέπει να διεκδικήσουν αυτά που είναι αυτονόητα. Γι' αυτό ο κόσμος έχει απαξιώσει τις ηγεσίες, τόσο τις ΓΕΣΕ όσο και τις ΑΔΔ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πού αλλού να είναι το πρόβλημα? Ενώ θα μπορούσαν να είναι η αιχμή του δόρατος. Αυτοί περιμένουν πότε θα μαζέψουν τον κόσμο να κάνουν μια 24ωρη, να χάσουν ένα μεροκάματο και να ξαναγυρίσουν πάλι όλοι ξανά στα λαγούμια τους. Δεν είναι αυτό κατάσταση. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Για να λύσεις ένα πρόβλημα όπως είναι αυτό της κατάκτησης της Ελλάδας, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε υποκατοχή, γι' αυτό είπα και προηγουμένως καλημέρα στα κατεχόμενα. Για να το λύσεις αυτό το πρόβλημα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προσδιορίσεις ποιο είναι το επίδικο σήμερα. Το επίδικο σήμερα δεν είναι ούτε το ασφαλιστικό ούτε το φορολογικό. Το επίδικο σήμερα είναι αυτό που έχουν σχεδιάσει οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες, που είναι ο εθνικός ακροτηριασμός της Ελλάδος, και γίνεται με αστυνομικό στρατιωτικό βραχίωνα τη Frontex και με οικονομικό βραχίωνα τον μηχανισμό, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος είναι αποσταθεροποίησης. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά όλα θα έπρεπε να βγουν οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, mm-hmm. να τα πούνε στον κόσμο, να τον ξεσηκώσουν τον κόσμο, για να απελευθερωθεί η Ελλάδα από την κατοχή του Τέταρτου Ράιχ. Το κάνουν? Δεν το κάνουν. Εγώ τώρα από εκεί και πέρα πώς περιμένεις, τι να πω? Έτσι, είναι τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Εντάξει, πάντως επειδή συνέχεια σε ακούω όταν φτάνουμε στο ζητούμενο που λες
Ο λαός θα ξεσηκωθεί. Ο λαός θα βγει στις πλατείες. Ο λαός θα βγει έξω στους δρόμους. Νομίζω ότι η χθεσινή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ που δεν βγήκε ο λαός, και αφού λες ότι ο κόσμος πια δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να παρακινήσουν, γιατί ξέρεις τα πρόσωπα παρακινούν τον κόσμο και οι φυσιογνωμίες, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα και έχουν μέσα τους θάρρος και τόλμη να λένε πράγματα και αλήθειες. Αυτά λοιπόν τα πρόσωπα ίσως πρέπει να αντικατασταθούν, ένα το κρατούμενο, αλλά και από την άλλη πλευρά, αν δεν έχει εκπροσώπηση το λαϊκό κίνημα, δύσκολα, πολύ δύσκολα θα γεμίσουν οι πλατείες, Μιχάλη. Το λαϊκό κίνημα έχει καταδοθεί. Εδώ βγήκε. Να πω κάτι τώρα, έτσι. Προσέξτε τώρα. Μα γι' αυτό σε κάλεσα για να πεις κάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Είπε προχθές η αδελφή του νεοφασιστικούλη, τους πιστέψατε, καλά να πάθετε. Θέλετε να μάθετε τι θα πάθουμε. Ακούστε το λοιπόν, τι θα πάθουμε. Τα καλά είναι αυτά τώρα που θα μας πεις. Ναι, θα γίνουν. Αυξήσεις στους φόρους των καυσίμων. Ναι, τι σημαίνει αυτό. Τέρμα η αγροτική παραγωγή. Διότι αν πρόκειται ο αγρότης να πάρει το πετρέλαιο στην τιμή της βενζίνης, τελείωσε το προϊόν. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικό το αγροτικό προϊόν με αύξηση στον φόρο καυσίμων. Λοιπόν, δεύτερον, αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας. Καλά να πάθετε. Καλά τους είπε. Αυξήσει τους φόρους στα ποτά και στα τσιγάρα. Το μόνιμο μότο. Είναι ποτό και τσιγάρο. Ωραία. Λοιπόν, ευκαιρία να το κόψεις τώρα. Έτσι σου λέει τώρα το... Έτσι, γιατί αυτό είναι δηλαδή. άμα είναι τότε να μας βάλουν και αυξήσεις τα προφυλακτικά, να μειώσουν την υγεία. Και την πορνεία. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυξήσεις τα τέλη κυκλοφορίας. Στις ταξινομήσεις. Ναι. Στα γιοταχή. Αυξήσεις τις προμήθειες με τις συναλλαγές που θα κάνουμε στις τράπεζες. Ναι. Δεν φτάνει δηλαδή ότι πιεύουν. Θα πας να κάνεις μια συναλλαγή στην τράπεζα και θα αυξηθεί αυτή η συναλλαγή σε σχέση με σήμερα. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και εκτός από τους έμεσους και οι άμεσοι φόροι. Δηλαδή η μείωση του αφορολογίου δεν είναι αύξηση. Η κατάργηση, η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης δεν είναι αύξηση. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα άλογος σε ολόκληρο το λαό. Και δεν μπορεί ο λαός αυτή τη στιγμή να ακολουθήσει τις ηγεσίες που τον εκπροσωπούν της εργατικής του τάξης, που είναι ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και όποιες άλλες ομοσπονδίες. Τον έχουν καταρακώσει τον ελληνικό λαό, μου λες. Τον έχουν καταστήσει άνευ, έστω και... Έχασε την εμπιστοσύνη του. Ένα μόριο, ρε παιδί μου, ένα κάτι, ένα ίχνος, μια σταγόνα αισιοδοξίας να υπάρχει, έτσι για να μπορεί να ανάψει η φλόγα. Αυτό έχει χαθεί και αυτό πια. Έχει χαθεί. Ναι. Γι' αυτό τι σας είχα πει προχθές για τους χρήσιμους άχρηστους. Αυτοί είναι ιδιοφυείς ανόητοι. Είναι μια άλλη τέτοια, ας πούμε, τρέλα. Τι κάνανε. Περάσανε στη Βουλή ρήτρα χεμήθειας. Δηλαδή. Ξέρετε τι σημαίνει ρήτρα ηχημήθειας. Είναι το αυτό που είχε ο Αλ Καπόνε, η Καμόρα, η Μαφία, ο κώδικας σιωπής. Δηλαδή ό,τι βλέπεις, κοίταξε, δεν θα το πεις σε κανέναν, γιατί θα υποστείς τις συνέπειες του νόμου. Θα ψηφίσουν και νόμο τώρα όποιος παραβιάσει τη ρήτρα ηχημήθειας, ότι θα έχει και ποινικές κυρώσεις. Οπότε και μετά από 2 χρόνια που θα είσαι βουλευτής, πάλι δεν μπορείς να βγεις να πεις κάτι. Καλά, εγώ δεν κατάλαβα. Το εκλογικό σώμα. Δηλαδή πιστεύεις ότι από εδώ τώρα δεν θα μπορούμε να μιλάμε όπως μιλάμε σε λίγο καιρό? Όχι, οι βουλευτές δεν θα μπορούν να βγάλουν αυτά που θα βλέπουν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θα μπορούμε ή δεν θα μπορούμε, υπάρχει, άμα ανοίξετε το Σύνταγμα, στο άρθρο 15 στην παράγραφο 2 λέει ακριβώς ποιο είναι το όργανο το οποίο δίνει τις άδειες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το όργανο αυτό λέγεται ΣΟΥΡΟΥ. Ναι. Και τι κάνουν. Καταργήσαν το Σύνταγμα. Και τις άδειες θα τις δίνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, πέστε μου ποια είναι η διαφορά της με τη δικτατορία. Κατάργηση του Συντάγματος είναι. Το άρθρο 15, ανοίξτε το. Κατεφάστε το, υπάρχει στο ίντερνετ. Δείτε το. Άρθρο 2. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω, για το τι περιμένει τον αγροτικό κόσμο, ότι θα φτιάχνουμε γιαούρτι και από γάλα σκόνης. Ναι, η μνημονιακή επιταγή και αυτή, σου λέει, ψηφίστηκε, αλλά σου λέει τώρα ο κτηνοτρόφος ο Έλληνας, ρε παιδιά τώρα, όταν θα πηγαίνει ο άλλος να επιλέγει
και να διαλέγει το γιαούρτι που θέλει να φάει, τουλάχιστον να ξέρει ότι αυτό που θα φάει δεν είναι από ελληνικό γάλα, να το γράφει πάνω το κουτάκι. Όπως αυτό όμως ήταν μέσα στην εργαλειοθήκη του ΩΣΑ, υπήρχε, έτσι, και ποιοι πίεσαν να εφαρμοστεί, Πολωνοί και Γάλλοι. Γιατί έχουν τις μεγάλες βιομηχανίες που παράγουν γάλα σκόνη. Mm-hmm. Από εκεί ξεκίνησε όλο το πράγμα. Και το ελληνικό γιαούρτι δηλαδή τι έγινε, η πατέντα που ήταν διεθνή. Μα εδώ τώρα έτσι όπως το πάνε, όταν θα αγοράζεις εσύ το πιο φθηνό, γιατί εκεί έχουν φτάσει οι Έλληνες να επιλέγουν τα πιο φθηνά, θα αφήνουν το ελληνικό γιαούρτι στα ράφια και θα μένει το γάλα το ελληνικό αδιάθετο, θα κλείνουν οι κτηνοτροφικές μονάδες. Συνεπώς αυτό που λέγανε από την αρχή, η ενίσχυση του πρωτογενού τομέα, της αγροτικής, της κτηνοτροφικής παραγωγής κτλ. Τι θα γίνει με αυτά. Πάει περίπατο. Αυτό που είπε και ο Τσίπρας, το είπε. Το μόνο πράγμα που θα μας μείνει και δεν θα το ξεπουλήσουμε είναι ο ήλιος και το τσίπουρο. Δεν το είχε πει στον Πούτα. Εγώ νόμιζα ότι το είπε χάρη αστιότητας. Εγώ το παίρνω συνέχεια και το βάζω, δηλαδή μπροστά. Είπες προηγουμένως ότι... Αυτά ανήκουν στο χθες. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όλοι αυτοί που φάγανε, ότι όλοι αυτοί που κλέψανε, θα πρέπει να επιστρέψουν τα κλεμμένα σε αυτό το κράτος. Οι λίστες μπορεί να μένανε στα συρτάρια και να χανόντουσαν και να παρεμβαίναν κάποιοι να βγάλουν τους δικούς από μέσα για να μην φτάσουν στις δικαστικές αρχές. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι και τώρα πάλι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν προσωπικό, πάλι δεν έχουν online, πάλι δεν έχουν τη δυνατότητα να τα ελέγξουν. Μιλάμε για χιλιάδες ονόματα. Φτάνουν διάφορες λίστες, έχουμε μάθει όλα τα ονόματά τους, από πού προέρχονται κτλ. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται με τη διερεύνηση αυτών των ονομάτων, τι γίνεται με τη διερεύνηση τόσων εκατομμυρίων που υπάρχουν εδώ και εκεί. Αυτά όλα δυστυχώς ούτε αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα φτιάξει όπως θα έπρεπε, για να μην υπάρχει αδικία, να μην υπάρχει αυτό που λέμε η ατιμορρησία. Γιατί η ατιμορρησία έξω ξέρεις ότι ο άλλος σου λέει, αφού δεν τιμωρείται κανένας, συνεπώς δεν πρόκειται αυτή η Ελλάδα ποτέ να σηκώσει κεφάλι και να αποκτήσει οργανωμένο κράτος. Για τη λίστα Λαγκάρτ έχουν υπογράψει να μην δημοσιοποιηθεί τίποτα μέσα στο τρίτο μνημόνιο. Ναι, αλλά έχω αριστερή κυβέρνηση. Έχω ανθρώπους που μπορούν να σηκωθούν πάνω και να δώσουν μάχες. Αυτό είπαν στον ελληνικό λαό, αυτό είπαν και πήραν την ψήφο του. Συγγνώμη, δεν του είπαν έγινε... θα καθίσουμε κάτω να τα έχουμε στα συρτάρια της λίστας και ό,τι έγινε. Αυτό που κατήργησαν τον ειδικό φόρο στο αέριο είναι νόμος είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας το μοστράρουν ότι εντάξει, το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κατέθεσαν τροπολογία και από εκεί και πέρα ήταν νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επί Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά ήταν πάλι, αν θέλω να πιστεύω, ήταν νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα δεν εφαρμοζόταν τόσο καιρό και το κατάφεραν οι βουλευτές με την τροπολογία που κατέθεσαν σε χρόνο ντετέ. Ναι. Αν το αποδεχθούν οι θεσμοί, εδώ είμαστε για να το δούμε. Τώρα, εσύ τι γιαουρτάκι τρως τώρα, τρως αυτά τα κλασικά. Εγώ στραγγιστό που έχει κλείσει, τις φάγες, στραγγιστό. Στραγγιστό, γιατί αυτό... Γιατί τζατζίκι μόνο κάνω. Έχει δίκιο. Μάλιστα. Έχει απόλυτο δίκιο ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων. Όμως δεν γνωρίζει ότι μέσα στην εργαλειοθήκη του ΩΣΑ υπήρχε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν άμεση σχέση με τον πρωτογενή τομέα, υπήρχε η υποχρέωση της Ελλάδος να αλλαχθεί ο κώδικας ποτών και τροφίμων στην ελληνική επικράτεια. Γι' αυτό και η Ελλάδα, προσέξτε, η Ελλάδα έκανε αίτηση να αλλαχθεί ο κώδικας ποτών και τροφίμων με βάση τις προσταγές του ΩΣΑ και έτσι αλλάζει το άρθρο 82 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αλλάζει το άρθρο 82 της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπάρκο στη Ρωσία. Έτσι λοιπόν ο κώδικας ποτών και τροφίμων γίνεται με τέτοιον τρόπο που να ευνοείται ο πρωτογενής τομέας της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της Τσεχίας. Και το ελληνικό γιαούρτι, εδώ να προσθέσω, αυτό που είναι από γάλα, έχει από πάνω πέτσα. Όπως είπε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων, τα άλλα είναι επιδόρπια, είναι χωρίς πέτσα. Έτσι καταλαβαίνεις το γιαούρτι. Γιαούρτι θυμάμαι έφτιαχνε η μάνα μου, η γιαγιά μου. Ναι. Και είχε από πάνω πέτσα, θυμάσαι που το έβαζε μέσα στο κιούπι και το σκέπαζε με την πετσέτα. Ναι. Ήταν ζεστό όταν το τρώγες και έκανε από πάνω το καϊμάκι που λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το γιαούρτι. Έτσι γίνεται. Τώρα με σκόνη θα κάνεις γιαούρτι ή πέτσα. Θα βάλεις από πάνω τι.
Αφρολέξ, νάιλον. Έτσι. Λοιπόν. Έχεις κανένα αισιόδοξο για Σαββατοκύριακο? Α, το αισιόδοξο είναι ότι συζητιέται τελικά να γίνει εδώ μια μεγάλη επένδυση στην τέτοια, στην Αλάνα της Ηρακλίτσας. Να κάνουν τέτοιο ένα κάμπινγκ, ας πούμε, με σειρματοπλέγματα, με σκηνές που θα έρθουν οι επενδυτές που είναι πρόσφυγες. Ναι, κάνεις χιουμοράκι τώρα εσύ. Ναι, τι, μα ετοιμάζονται να κάνουν hot spot εδώ πέρα. Κοιτάξτε τώρα, μην σας κλείσουν εκεί πέρα δηλαδή κανένα δρόμο και σας λένε από εδώ δεν περνάτε, έχουμε κατασκηνώσει. Προσέξτε το αυτό τώρα. Το συζητάει και καταλαβαίνεις τι θα γίνει εδώ πέρα τώρα, άμα έτσι και φτιάξουν εδώ ένα hot spot εδώ στην Αλάνα. Εδώ που θα ήταν παλιά το ενιδρύο. Ναι. Μετά θα γινόταν ξενοδοχείο από ξένο επενδυτή. Έχουμε απίθανα πράγματα ακούσει και ζήσει. Και... Θα το κάνουμε στρατόπεδο συγκέντρωσης των προσφύγων. Κρατάμε μικρό καλάθι. Ο καιρός είναι απίστευτα ζεστός για την εποχή. Να το τονίσουμε και αυτό. Και καλό θα είναι να βγουν καμιά βόλτα έτσι έξω όσοι το επιθυμούν. Να πάρουν καμιά ανάσα, γιατί τα πράγματα δεν παλεύονται με όλα αυτά τα οποία έρχονται στο μυαλουδάκι μας μέσα και στην ψυχούλα μας μέσα, και χρειάζεται έτσι ανάσες, και ανοιξιάτικες ανάσες μπορούμε να πάρουμε. Έχει καλυτερεύσει ο καιρός και τα αρώματα της φύσης είναι πολύ όμορφα. Όσοι έχουμε τη διάθεση και όσοι μπορούμε ακόμα, καλό θα είναι να δικοπανάμε λίγο από τα χαζοκούτια. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Καλημέρα. Αυτά από τον Μιχάλη τον Νικήτα, πρώην τομεάρχη του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, και λέει τη γνώμη του ελεύθερα. Και όποιος συμφωνεί και όποιος διαφωνεί, καλοδεχούμενα τα πάντα. Ράδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών. Μιχάλης Νικήτας, κοντά μου, πρώην τομεάρχης του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, συνομιλητής του Δημήτρη Καζάκη και σχολιαστής εδώ της εκπομπής μας. Μιχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Λευτεριά να έχουμε. Καλή Λευτεριά, αδερφέ μου, καλή Λευτεριά. Τι γίνεσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μάλιστα. Σ' ακούω με κάτι αναστεναγμούς, έτσι πολύ μεγάλους, βαριούς αναστεναγμούς. Αφού... Έχεις νταλκά, αγόρι μου, πρωί-πρωί. Διαβάζω αυτά τα τρελά που γίνονται και ακούω τα τρελά που τι γίνονται. Έγινε, να κάναμε ένα ντου στα Σκόπια, να καταλάβουμε τα Σκόπια. Ντου κάναμε. Όχι, δεν κάναμε εμείς ντου. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Τα Σκόπια έχουν φέρει και σηκώσανε και ελικόπτερο της αστυνομίας, το οποίο πετούσε στον ελληνικό εναέριο χώρο πριν από μερικές μέρες. Τώρα βέβαια μπουκάρανε μέσα στο ελληνικό έδαφος και αυτό είναι αιτία πολέμου. Αλλά κανένας δεν λέει ότι μπουκάρανε με παραβίαση του άρθρου του κώδικα συνόρων Σέγγες, με παραβίαση του άρθρου 19α και του άρθρου 26, που προβλέπουν το μένα άρθρο 19α. Του κώδικα συνόρων Σέγγεν προβλέπει, περιλαμβάνει ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων, όπως έχουμε τη Frontex, για τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Είναι εξωτερικό σύνορο αυτό? Για μένα ναι. Γιατί? Γιατί τα Σκόπια δεν ανήκουν στη Σέγγεν, άρα είναι εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ελληνικά σύνορα εκεί πέρα. Τώρα, το άρθρο 26, τι παραβιάσανε? Παραβιάσανε την δυνατότητα φύλαξης ή αν θέλετε ας πούμε το όριο ελέγχου των συνόρων, το οποίο η παραβίαση αυτή μπορεί να γίνει μπορεί να γίνει κατάληψη της παραβίασης αυτής, επειδή είπανε ότι το τείχος και τα σειρματοπλέγματα είναι σε δικό τους, σε ουδέτερο έδαφος, λάθος. Είναι σε ελληνικό έδαφος και αυτό φαίνεται και από τις φωτογραφίες, όπου είναι τα χωράφια που είναι σπαρμένα με σιτάρι, το οποίο ήδη έχει βγει. Άρα ο Γιώργος, ο Έλληνας από την πλευρά της Ενωμένης, δεν μπορεί να έχει σπείρει σιτάρι σε έδαφος των Σκοπίων. Δεν μας τρελάνουν αυτοί. Αυτό είναι παραβίαση του άρθρου 26 του κώδικα των συνόρων της Σέγγεν. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό είναι κάσους μπέλι ή αν δεν είναι κάσους μπέλι ή πώς ορίσανε αυτή τα Καμένος, σύνορα. Ο Καμένος που είναι ο Υπουργός Αμήνης? Α, ο Καμένος έχει ένα πρόβλημα, αυτό προσπαθεί να λύσει τώρα. Όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες στη Σύνοδο των Σιωνιστών και μίλησε πριν από λίγο καιρό, κουβάλισε μαζί του και μια ολόκληρη την πάντα, την πολεμική πάντα, 19 άτομα, και πλήρωσε εισιτήριο
για όλα τα άτομα, λέει ρετούρ της μπάντας, 27.000 ευρώ. Το οποίο δεν το έχει βάλει ακόμα στο διαδίκτυο, δεν το έχει αναρτήσει. Όπως θα έπρεπε βέβαια να το αναρτήσει, δεν έχει αναρτηθεί αυτό στο διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή εμείς, οι φορολογούμενοι, πληρώσαμε 27.000 ευρώ, αλλά η ρετούρ την μπάντα να πάει να πεανίσει και να... στη σύνοδο των σιωνιστών εκεί στη Νέα Υόρκη. Ναι, ξέρει τι γίνεται στην Ιδωμένη, στα σύνορά μας με τα Σκόπια. Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Καμένος? Κοιτάξτε, εκεί πέρα όπως λέει σε κύριο άρθρο στην Κυριακάτικο η Deutsche Welle, είναι η φαβέλα της Ευρώπης πλέον, η Ιδωμένη. Και έχει απόλυτο δίκιο, έχουν απόλυτο δίκιο. Φαβέλα είναι. Όταν ο πληθυσμός τώρα, έτσι όπως γίνεται στο νομό Κικής, είναι πιο πολύ... Οι όμηροι δεν είναι πρόσφυγες, όμηροι είναι, έτσι. Λοιπόν, οι όμηροι είναι πιο πολλοί από τους κατοίκους. Και λέω όμηροι γιατί. Γιατί το αδίκημα το να καταλάβεις ένα μέσο δημόσιας μεταφοράς και να το εξαναγκάσεις να πάει όπου θες εσύ, αυτό λέγεται πειρατεία. Πειρατεία. Και επειδή δεν είναι ένας ο πειρατής, είναι όλοι οι όμηροι, αυτοομοιροποιούνται οι επιβαίνοντες και κάνουν πειρατεία στο λεωφορείο. Θυμάστε παλιά, πολύ παλιά, όταν ένας Αλβανός είχε κάνει πάλι πειρατεία με απειλή όπλου βέβαια, σε ένα λεωφορείο και ήθελε να το πάει στην Αλβανία. Το θυμάστε? Mm-hmm. Και μάλιστα με το που μπήκε στα σύνορα τον σκότωσαν. Και αυτόν και κάποιον Έλληνα, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες, η Αλβανία αστυνομική. Αυτό είναι πειρατεία. Γιατί είναι ποινικά κολάσιμο. Ναι, εδώ τώρα βγαίνει ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ στο νομό Καβάλας, ο Παναγιώτης ο Τσεντεμεΐδης, και λέει ότι εγώ δεν αναλαμβάνω να μεταφέρω εκτός Καβάλας, γιατί υπάρχει πιθανότητα να κατάληψη του λεωφορείου και υπάρχει πιθανότητα ο οδηγός να μην ξέρει πού θα τους πάει και τι θα κάνει. Και να βρίσκεται ανά την Ελλάδα όπως ήταν αυτοί που φύγανε την Τετάρτη και τελικά ο τελευταίος επέστρεψε στις 2 τα ξημερώματα σήμερα. Δηλαδή, εδώ τώρα έχει καταληθεί το κράτος. Όταν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, όταν ο αστυνομικός, πρόσεξε τώρα, τον έχουμε διακοσμητικό. Ο αστυνομικός δεν μπορεί να αγγίξει πρόσφυγα ή μετανάστη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα απίθανα πράγματα συμβαίνουν σε μια χώρα στην οποία υπάρχει σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι στο κράτος. Δεν υπάρχει σύνταγμα, το έχουν καταλύσει. Δεν υπάρχουν νόμοι, τους έχουν καταλύσει. Και δεν υπάρχει και δημοκρατία, γιατί πολύ απλά είμαστε μια απικία. Μάλιστα. Θέλω να πω, να προσθέσω και εδώ κάτι. Διάβασα στο επίσημο έγγραφο της RTL στο Ρώσικο και στο Sputnik το blog, το Ρώσικο, ένα φοβερό άρθρο ενός του σπουδαιότερου, όπως λένε όλοι, Ρώσο αναλυτή, του Νικολάη Σταρίσκοφ, ο οποίος λέει κάτι μέσα στο άρθρο, προσέξτε, στις επιχειρήσεις που κάνουν οι Σύριοι στο έδαφος τους, με τις δυνάμεις που τους στηρίζουν, δεν συλλαμβάνεται κανένας Ισλαμιστής. Εκτελούνται επί τόπου. Δεν συλλαμβάνονται όμοιροι. Εκτελούνται. Εκτός από Τούρκους, Σαουδάραβες, Λίβιους, Τσετσένους, Ιρακινούς, δηλαδή μη ομόεθνους της Συρίας, οι οποίοι βασανίζονται και εκτελούνται. Και λέει στο άρθρο του μέσα ο Σταρίσκοφ ότι η πλειοψηφία αυτών οι οποίοι πέταξαν τα όπλα και έφυγαν ήταν γιατί στήριξαν τον ISIS όσο χρονικό διάστημα διαρκούσε ο εμφύλιος. Αυτοί διοχετεύτηκαν στην Τουρκία, η οποία τους έφερε στην Ελλάδα και από εκεί προωθήθηκαν στην Ευρώπη. Προωθήθηκαν με δική τους θέληση. Και ο λόγος, λέει ο Σταρίσκοφ, είναι πολύ απλός. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς που ήταν, όσοι από αυτούς, είτε δεν είναι Σύριοι, αλλά είναι από άλλα κράτη, ήταν μισθοφόροι. Ο μισθός τους είναι στην Deutsche Bank. Αυτό πάνε να πάρουν, το μισθό τους πάνε να πάρουν. Γι' αυτό λυσάξαν να φύγουν στη Γερμανία. Και το αποδεικνύει λέγοντας το περιστατικό ενός Σύριου, ο οποίος στο Μόναχο πήγε να πάρει το μισθό του, όσο χρονικό διάστημα πολεμούσε στον εμφύλιο, με την πλευρά του ISIS, και δεν του το δώσανε, και έβαλε φωτιά στο ξενώνα, και έκαψε το ξενώνα στο Μόναχο, ένα κτίριο τριώροφο, τετράωροφο, αν θυμάστε που... πριν από λίγο καιρό που το έβαλε φωτιά, συνελήφθη βέβαια και πήγε στο ψυχιατρίο. Και έτσι εξηγεί ο συγκεκριμένος ο αναλυτής όλο αυτό το πρόβλημα. Και εγώ βάζω στο παζλ αυτό, βάζω και ένα μικρό κομματάκι. Γιατί αυτούς που επιστρέψαμε τους πήραν οι Τούρκοι και τους βάλαν φυλακή? Γιατί, ποιος ο λόγος? Ναι, τώρα κοίταξε, επειδή βάζεις έτσι διάφορα ερωτήματα.
Εμένα με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτοί οι 50.000 πάνω κάτω που βρίσκονται, γιατί ακόμα δεν έχουν καταφέρει αυτοί που μας κυβερνούν να κάνουν αυτά τα κέντρα φιλοξενίας και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και να πάρουν τα παραδείγματα, να τα αντιγράψουν τα παραδείγματα δημάρχων, περιφερειαρχών που λειτουργήσαν και δεν άνοιξε μύτη που λέμε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και γιατί δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα πανευρωπαϊκά. Εδώ υπάρχει το δίκαιο και είναι και με το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να μην έχει ένα κράτος το οποίο να μην έχει αυτή την ώρα ένα πακτολό εκατομμυρίων και να άγεται και να φέρεται από την αξιολόγηση αν θα κλείσει, αν δεν θα κλείσει για να πτωχεύσει κι άλλο τον Έλληνα. Έπρεπε αυτή την ώρα ο Τσίπρας να έχει διαπραγματευτικό χαρτί το προσφυγικό και να λέει ότι εγώ θα ανοίξω τα σύνορα, θα τους αφήσω αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από αυτή τη χώρα, γιατί αυτή η χώρα είναι πτωχευμένη και δεν μπορεί να σιτήσει τους ίδιους τους Έλληνες που μπορεί. Είναι αναξιοπαθούντες. Εδώ τώρα ο Τσίπρας θα έπρεπε ο Αλέξης, που η καταγωγή του είναι και από την Ελευθερούπολη. Ναι. Η μάνα του η Αρίστη είναι από την Ελευθερούπολη. Θα έπρεπε. Εδώ απέναντι από εμάς μένει. Αμπράβο. Θα έπρεπε ο Αλέξης Τσίπρας να το έχει τελειώσει το θέμα αυτό και να έχει αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί του προσφυγικού και να το κουνάει στη Μέρκελ, να το κουνάει στον Ολάντ, να το κουνάει στο Ρέντζι και όλους αυτούς που κάνανε το πολύ ρατσιστικό να κλείσουν τα σύνορά τους. Το πολύ ρατσιστικό να κατάσχουν τα Τιμαλφή. Το πολύ ρατσιστικό να λένε ότι κλείστε Σκοπιανοί και Αλβανοί τα σύνορα με τη δικιά μας συνδρομή. Και δεν θα αφήνετε κανένα να περνάει και αφήστε τους εκεί, στην Ελλάδα, στην αποθήκη. Το περίεργο είναι ότι δεν κλείσαμε εμείς τα σύνορά μας. Εμείς δεν έχουμε σύνορα. Το περίεργο είναι ότι. Είναι δυνατόν μια ευρωπαϊκή χώρα να μην έχει σύνορα. Είναι το περίεργο είναι ότι τα κλείσανε οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι τα σύνορα. Δεν τα κλείσαμε εμείς. Οι Ιουγκοσλάβοι τα κλείσανε. Προχθές ανοίξανε και πετάξανε μέσα οι Σκοπιανοί μέσα στην Ιδωμένη. Ανοίξαν τα σειρματοπλέματα και μας πετάξανε 27 Πακιστανούς και Αφγανούς που ήταν μέσα στην επικράτειά τους. Δεν κλείσαμε εμείς καφέ. Σύνορα. Αυτοί κλείσανε σύνορα. Εμείς είμαστε αποκλεισμένοι. Καφέ όχι... έχεις. Καφέ έφτιαξες. Έχεις καφέ εκεί δίπλα σου. Ναι. Πήραμε μια μικρή δόση. Μιχάλη, ναι, πριν πάω στα πιο βαριά δηλαδή, γιατί τώρα θα χρειαστεί να ανάψεις και τσιγάρο σε λίγο, να ξέρεις. Ναι. Θα χρειαστεί και αυτό. Να πω το πιο βαρύ. Ρίξ το. Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω ακόμα είναι το καλά να πάθετε, που μας είπε το υπόδειγμα της Ελληνίδας μητέρας, που για μένα είναι η Τζοάν Κόλινς της Ελλάδος, εκείνο το έργο, το θυμάστε, Τόλμη και Γοητεία, που δεν ήξερε με ποιον κοιμόταν το βράδυ και ποιον είναι το παιδί που γεννούσε μετά από 9 μήνες. Και φταίμε εμείς δηλαδή, καλά να πάθετε, φταίτε εσείς που με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων που τώρα είστε συνταξιούχοι και βγήκατε στη σύνταξη και παίρνετε αναπηρικές συντάξεις. Δεν φταίει η κυρία Κούβελου, ούτε ο Σταθάκης, ούτε ο Μητρόπουλος, ούτε ο Καρατζαφέρης, ούτε το Σόι του Αντώνη, όπου ούτε ο αδελφός σου που ο Παπασταύρου διαχειρίζονταν κεφάλαια της Γκραμπόφσκη, φταίει ο Καστανάς, ο Τυροπιτάς και αυτός που πουλούσε, η γιαγιά που πουλούσε ρίγανη και ραδίκια. Έψαξα λοιπόν να δω το πόθεν έσχεση της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη, Κούβελου. Λοιπόν, είναι το τελευταίο του 2012. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν δημοσίευσεις στο διάδια των πόθεν έσχεση των βουλευτών με απόφαση, κοινή απόφαση της Βουλής. Λοιπόν, βρήκα ότι έχει δύο διαμερίσματα στην οδό Αραβαντινού, συνολικού ευαδού άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων. Γραφείο στην Διονυσίου Αρεοπαγίτη 200 τετραγωνικά μέτρα. Δύο αγροτεμάχια στη Γαλλία 75.110 τετραγωνικά μέτρα. Οικία και αγροτεμάχιο στην Βρετανία. Τρία αγροτεμάχια στα Χανιά σχεδόν 15.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχει μεταξύ άλλων ένα τραπεζικό λογαριασμό στην Deutsche Bank 857.461 ευρώ. Αυτά ήταν περίπου τα στοιχεία που δήλωσε το 12. Πολύ φτωχά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και συτίστηκαν οι συγκατανεψηφάγοι όλοι αυτοί του ιδρώτατου ελληνικού λαού στον μυστικό δείπνο στην Ψαροταβέρνα την Τετάρτη που μας πέρασε μαζί με τον Μαρινάκη. Αυτός που κατηγορούνταν ο καπετάνιος και ένα πλοίο δικό του για... Κάτσε να πάρει, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης αυτό. Ναι, εντάξει, θα το δούμε αυτό, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει τι φάγανε, οι άνθρωποι φάγανε εκείνο ένα χαλασμένο αστακό, μια σφυρίδα μπαγιάτικα, φάγανε εκείνο το χαβιάρι το μαύρο, το ξυνισμένο, μια σαμπάνια χαλασμένη, ναι. Λοιπόν, πανφτωχά οι άνθρωποι περνάνε, πανφτωχά περνάνε. Κατά τα άλλα φταίμε εμείς. Που δεν τους ψηφίσαμε ξανά. Έλα,
που ετοιμάζονται να ξανάρθουν πάλι. Έτσι. Τώρα. Αυτό τώρα θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, γιατί ο Μητσοτάκης πρέπει να δώσει απαντήσεις. Ο κόσμος, ξέρεις, μπορεί να πάει και να ξεφύγει λίγο, να πάει στο παλιό, γιατί αγανακτεί με το ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος δεν θα έχει φράγκο στη τσέπη του. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει ο Μητσοτάκης, αν θέλει να κάνει κάτι και να σταθεί στα πόδια του η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να πει αλήθειες και θα πρέπει όχι να βγει από παρθενογένεση, αλλά να πει, ρε παιδιά, αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δηλαδή, προσφυγικό και μνημόνια θα τα διαχειριστούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και αν τυχόν βγει και δεν τα κάνει και κάνει άλλα όπως κάνει ο Τσίπρας, νομίζω ότι έχει τελειώσει όλο το σύστημα. Το πολιτικό, αυτό το οποίο βλέπουμε και ξέρουμε όλοι μας, έχει τελειώσει πλήρως. Συγγνώμη. Είμαστε κοντά δηλαδή. Συγγνώμη, θα μας σώσουν αυτοί που μας φέραν εδώ. Αυτό πιστεύουμε. Αυτοί που μας έφεραν εδώ θα μας σώσουν. Επειδή έχουμε μνήμη Χρυσόψαρου, να σας θυμίσω ότι η Μπακογιάννη ήταν αυτοί και ο Καρατζαφέρης ήταν αυτοί που ψήφισαν το μνημόνιο του ΓΑΠ. Το θυμάστε. Αυτοί το ψήφισαν το μνημόνιο του ΓΑΠ. Η Μπακογιάννη και ο Καρατζαφέρης. Με όλους τους βουλευτές ο Καρατζαφέρης. Αυτούς που είχε δηλαδή Βορύδη, Ιστορίες, Βελόπουλο και δεν συμμαζεύεται. Αυτοί ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο, παιδιά. Αυτοί δηλαδή τώρα ο Μεν Καρατζαφίρερ έρχεται για να μας σώσει, η Δε Μπακογιάννη τι να κάνει. Αφού ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Προετοιμάζονται για να μας φέρουν το τέταρτο. Με αλλαγή στην εξουσία. Ανακύκλωση του βόθρου δηλαδή. Αυτό γίνεται. Να μην ξεχνάμε δηλαδή. Εσύ και ο Καζάκης λέτε εθνικό νόμισμα, τέλος. Τα παιχνίδια των Ευρωπαίων πάνω σε αυτή τη χώρα. Έξοδο από την Ευρωζώνη. Έξοδο από την Ευρωζώνη. Διαγραφή του χρέους που είναι με απόφαση του ΟΗΕ, πρόσφατη απόφαση του ΟΗΕ, που είναι ένα χρέος παράνομο. Αυτά τα ωραία πράγματα, ξέρεις, πιάνουν τόπο στην Ελλάδα, έπιασαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Καζάκης τα τονίζει, τα εξηγεί ως οικονομολόγος. Αυτό είναι το θετικό του. Και από την άλλη πλευρά. Το πόσο υλοποιήσιμα είναι, θα πρέπει να γίνει μεγάλος αγώνας από το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το ΕΠΑΜ, κατά πόσο όλα αυτά μπορούν να ανταποκριθούν σε μια πραγματικότητα ζωφερή, στο σημείο που έχει φτάσει ο Έλληνας να εξαρτάται ακόμα και για τους μισθούς και τις συντάξεις και για τα βασικά περιπρόνοιας να εξαρτάται από τις δόσεις αφού κλείσουν οι αξιολογήσεις. Είναι τα πράγματα δηλαδή σε ένα διέξοδο. Δεν είναι η χώρα που ήταν το 10, είναι η χώρα που. Ξέρουμε σε τι χάλι είναι το 16 τώρα που μιλάμε. Μιχάλη, είδες τι ωραία πράγματα κάνουμε στην Καβάλα. Ναι, είδες τι ωραία. Είδες. Πολύ ωραία. Όμως αυτοί που τα τρώνε και τα φάγανε και φτιάχνουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και το ψάχνω τώρα συνέχεια, είμαι συνέχεια στο ψάξιμο να τις βρω. Έχω βρει πάρα πολλές βέβαια και σήμερα, αύριο μάλλον θα υπάρχει στην εφημερίδα και ένα άρθρο στη στήλη που γράφω. Βρήκα μια μη κυβερνητική οργάνωση, ακούστε ρε παιδιά, θα τρελαθείτε. Όποιος θέλει να διαβάζει τα άρθρα του Μιχάλη του Νικήτα, μπαίνει στην Νεάπολης News και πηγαίνει στην αλήθεια. Πατάει την αλήθεια και διαβάζει Μιχάλη Νικήτα. Έλα. Λοιπόν, βρήκα μια κυβερνητική οργάνωση, η οποία λέγεται Δαχομέοι. Τι σημαίνει αυτό? Ψάχνω να βρω τι είναι αυτή η κυβερνητική οργάνωση, Δαχομέοι. Η Δαχομέοι είναι, γνωστή ως Δαχομέοι λεγόταν παλιά. Τώρα λέγεται Δημοκρατία του Μπενίν. Είναι αυτή στην Αφρική, περιβάλλεται από το Τόγκο, την Ιγυρία και την Μπουρκίνα Φάσο. Λοιπόν, υπήρχε μια μη κυβερνητική οργάνωση, γελάω, δεν μπορώ, η οποία προσπαθούσε να καλλιεργήσει ντομάτες στη Δαχομέη, στη Σαχάρα. Nice. Αν είναι δυνατόν. Και αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση φυσικά έφαγε αρκετά λεφτουδάκια. Ψάχνοντας λοιπόν, ντομάτες, βρήκα μια φοβερή μη κυβερνητική οργάνωση άλλη. Στην Αφρική ντομάτες φάγανε. Στη Σαχάρα ντομάτες γίνεται ρε παιδιά, χωρίς νερό. Λέω, μήπως έβγαλε ντομάτα στη Σαχάρα και δεν το ξέρουμε. Και τους αδικό τώρα εγώ, τους αδικό τους ανθρώπους. Είναι υπό διαρρεύνηση εισαγγελική, έτσι, η συγκεκριμένη η Δαχομέη. Ναι, ναι. Λοιπόν, βρήκα επίσης μια μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Πολιτών Θεσσαλονίκης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Υπεύθυνος είναι ο κύριος Μανιτάκης, ήτανε. Ιδρυτικά μέλη, ακούστε, Μπουτάρης, Βούλιας, Βαλιανάτος, Τσαρούχας, ιδρυτικά μέλη. Βρήκα μια άλλη κυβερνητική οργάνωση όπου εκεί μέσα το τι έχει, το τι ονόματα είναι να τρελαίνεσαι. Εντάξει, δεν κακό να συμμετέχουν σε Κατούγκαλος, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μιλάμε για ονόματα
τα οποία σήμερα κυβερνάνε. Είναι ο Τσάστος, ο Δημήτρης. Ναι ρε παιδί μου, αλλά μην τα δαιμονοποιούμε όλα. Μπορεί μια οργάνωση να έχει και ένα σκοπό και να τον φέρνει εις πέρας. Γιατί είναι όλες αυτές οι οργανώσεις υπό δικαστική έρευνα? Ναι, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Άλλο αν διαχειρίστηκαν αυτό που είπες, να πάει ο άλλος να ψάχνει στη Σαχάρα πώς θα φυτρώσουν οι ντομάτες και να παίρνει χρήματα γι' αυτό, και άλλο να κάνει έργο και να αποφέρει το έργο του καρπούς. Τώρα, πάρε μια μικρή ανάσα, να πάμε λίγο στην Ιδωμένη, να δούμε λίγο, γιατί Σαββατοκύριακο τρομάξαμε όλοι με όλα αυτά που βλέπαμε στο διαδίκτυο, με όλα αυτά που βλέπαμε στις τηλεοράσεις, με όλα αυτά που ακούγαμε και με όλο αυτό το ντου που έγινε χιλιάδων ανθρώπων προς τους Σκοπιανούς και με την αντίδραση των Σκοπιανών, η οποία καταγράφεται, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Θα πάω στο Δήμαρχο Παιωνίας, που στα διοικητικά του όρια είναι και η Ιδωμένη, η κοινότητα της Ιδωμένης, τον κύριο Χρήστο Κουντενούδη, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, έτσι για λίγο να τον έχουμε, μια και η κατάσταση, Δήμαρχε, είναι ακόμα τεταμένη στην περιοχή. Καλημέρα από την Καβάλα. Καλημέρα, καλημέρα. Η κατάσταση είναι υποήφεση. Δεν είναι τεταμένη, απλώς βέβαια η τοπική κοινωνία είναι. Η τοπική κοινωνία η κατάσταση είναι τεταμένη. Μάλιστα. Γιατί πλέον η υπομονή έχει φτάσει στα όρια, αρχίζει πλέον και αγανακτούν ο κόσμος. Ακούνε εκένωση της Ιδωμένης, μόνο εκένωση δεν γίνεται. Ναι. Και εκ των πραγμάτων συνέχεια επιφορτίζουν το Δήμο Παιωνίας. Να φανταστείτε ότι όλο σχεδόν το βάρος, το μεγαλύτερο βάρος μάλλον του προσφυγικού, το έχει ο Δήμος Παιωνίας. Απαρνεί περίπου 20.000 και πλέον άτομα. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Πέστε μου λίγο, κύριε Δήμαρχε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάποιοι δήμαρχοι, οποιοδήποτε είναι αυτοί, με τα 500 άτομα δεν είναι τίποτα μπροστά στις 20.000 και πλέον. Μάλιστα. Όχι, η κατάσταση είναι οριακή, δεν το συζητάμε. Εσείς και ο Πειραιάς είστε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο Πειραιάς δεν έχει 5.000. Ναι. Ο Πειραιάς έχει πληθυσμό 1.000.000. Ναι. Και εγώ έχω πληθυσμό 28.500. Ναι. Σωστό, σωστά. Σωστά το τοποθετείτε. Να μην ρωτήσω το κράτος αν υπάρχει, αν βρίσκεται κάπου. Να μην το ρωτήσω αυτό, Κοιτάξτε να δείτε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ζούμε σε ένα συντεταγμένο και ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό είχα και συνάντηση με τον κύριο Τόσκα και αυτό που είπα και το λέω εδώ και καιρό. Τέλος πάντων, να σας αφήσουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά. Αυτοί οι οποίοι υποκινούν όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουν οι πρόσφυγες, γιατί οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι πλέον, ναι, και ένας εύκολα μπορεί να τους υποκινήσει, μπορούν κάλλιστα να τους βάλουν στο περιθώριο για να μπορέσουν αυτούς τους ανθρώπους να τους πάνε σε κάποια σημεία και να γίνουν όλες οι διαδικασίες αυτές που προβλέπεται, ναι, από τους διεθνείς κανόνες, είτε να πάρουν άσυλο είτε να επιστρέψουν στις χώρες αυτοί οι παράνομοι που είναι. Ναι. Κάποτε πρέπει να λειτουργήσουμε. Αυτά θα γίνουν μόνο αν δοθεί σαφέστατη εντολή να εκενωθεί η περιοχή και να υπάρξουν και χώροι που θα φιλοξενηθούν αυτοί οι 20.000 άνθρωποι. Πόσοι αυτό θα... ακριβώς. Αυτά μέχρι στιγμής ο Δήμαρχος δεν έχει κάποιο σχέδιο αυτή την ώρα στο γραφείο του. Δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, το Δήμαρχο τον ειδοποιούν τελευταίο. Αυτό να μην το πω και άλλη μια φορά, ότι εμείς είμαστε οι Φιλιππινέζες της κατάστασης. Φιλιππινέζες, τελευταία, τελευταία ώρα και μας φαίνεται κάτι το οποίο να τρέχουμε τελευταία ώρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μάλιστα. Δήμαρχε, πριν σε αποδεμεύσω, πες μου λίγο τώρα, γιατί εδώ έχει πολύ μεγάλη κουβέντα ξεσπάσει. Αυτό το στιγμιότυπο που βλέπουμε και τα είδαμε στο Μέγκα, τα είδαμε σε σελίδες, οι Σκοπιανοί μπήκαν στα ελληνικά σύνορα μέσα κανονικότατα? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν μπήκαν. Οι Σκοπιανοί αυτή τη στιγμή, χωρίς να τριαμπολογώ, οι Σκοπιανοί αυτό που κάνουν είναι να περιφρούν τα σύνορά τους και αυτό κάναν. Είναι εκεί ακριβώς ο φράχτης, δεν είναι ακριβώς στη συνοριογραμμή. Mm-hmm. Είναι πιο μέσα προς το έδαφος του. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν πήγαν. Απλώς οι κρότου λάμψης, τα δακρυγόνα και τα λοιπά πέσανε σε ελληνικό έδαφος. Μάλιστα. Αυτά απίθανα, αλλά... Να ρωτήσω κι εγώ. Ένα λεπτάκι, Μιχάλη. Ναι. Αυτά, Δήμαρχέ μου, είναι απίθανα που ακούγουμε, αλλά... αν σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος πετάγανε κρότου λάμψης ή πετάγανε πλαστικές σφαίρες, νομίζω θα είχαμε διπλωματικές νότες και θα είχαμε και παρουσία ελληνικού στρατού και όλα αυτά που... Αυτά δεν αγγίζουν. Ναι. Δεν αγγίζουν τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή κοιτάει τους νότες του. Σωστά αυτή κάνετε. Τη στιγμή εγώ,
Εγώ δεν είναι. Οι άλλοι είναι το κράτος, όπως ναι. είπαμε, το συνταγμένο κράτος, ναι. να βρει την οποιαδήποτε παρέμβαση να κάνει και λύσει. Ακόμα το ζητάτε και εμείς ακόμα το ζητάμε και να δούμε το κράτος πότε θα αντιδράσει. Ο Μιχάλης ο Νικήτας θέλει να σε ρωτήσει κάτι, Δήμαρχε. Έλα, Μιχάλη. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, επειδή εργάστηκα εγώ 37 χρόνια και στην Ιδωμένη και στην Κευκελή, από ό,τι ήξερα, τα σύνορα ήταν Ελλάδος Σκοπιών, ήταν. Δεν ήταν Σκόπια τότε, Γιουγκοσλαβία. Τα σύνορα ήταν ένας χήμαρος που συνδέεται, που κατέβαινε από πάνω και συνδεόταν με τον αξιότο ποταμό. Και αριστερά, δηλαδή από την πλευρά της Ελλάδος, υπήρχαν κάτι τσιμεντένια, λευκά, μητέρα στην κορυφή που ορίζανε ναι, τα σύνορα. Τα κομματάκια. Ναι, άμπραβο. Ναι. Μα τα ήξερα αυτά. Και ήξερα ότι είναι το σύνορο, είναι ο χήμαρος αυτός. Παρτάχη λέγεται. Χήμαρος δεν είναι σε όλη την... κατά μήκος, γιατί τα σύνορα είναι 35 χιλιόμετρα περίπου. Οπότε τα σύνορα αυτά που λέμε δεν περάσανε οι Σκοπιανοί. Με συγχωρείτε με όλη την ευγένεια που θέλω έτσι που στο πρόσωπό σας. Να ρωτήσω κάτι. Αφού υπήρχαν στάρια καλλιεργήσιμα χωράφια, αυτά τα καλλιεργήσιμα χωράφια που τα πάτησαν οι Σκοπιανοί ήταν ελληνικό έδαφος ή σκοπιανό έδαφος? Όχι, δεν καταπατηθήκαν. Τα χωράφια καταπατηθήκαν από τους πρόσφυγες. Δεν μπήκαν μέσα στα χωράφια του τέτοιου, τα στάρια οι Σκοπιανοί. Άρα ένα μέρος του κοινάρου είναι σύνορα, έτσι. Σύνορα είναι και είναι η συνοριογραμμή. Συνοριογραμμή είναι. Και είχαν τα άσπρα τα κολονάκια. Ναι, τα άσπρα τα κολονάκια. Αυτοί κάνανε που κάναν το φράχτη. Κάνανε ένα διπλό φράχτη στο μέρος το δικό του. Άρα λοιπόν μπήκαν πιο μέσα. Ναι, το κάνανε πιο μέσα για να μπορούν να αναχαιτίζουν και να μπορούν να ξέρουν σε περίπτωση τι θα γίνει, να μην καταπατούν το ελληνικό έδαφος. Δηλαδή ενεργήσανε πολύ πιο έξυπνα οι Σκοπιανοί από εμάς. Τώρα, Δήμαρχε, εσύ τώρα χρειάζεσαι αντοχές, πολλές αντοχές. Ο Μουζάλας πήγε στην καρδιολογική. Ο Τόσκας έχει αντοχές. Είναι συζητήσιμος ο υφυπουργός Αμίνης. Ο πάντως που συζήτησα, γιατί ο υπουργός είχε κάνει στο στρατό, γιατί είναι απόστρατος, έκανε και στο Πολύκαστο. Έκανε 2 χρόνια, ξέρει την περιοχή. Ναι. Μου διαβεβαίωσε ότι θα γίνει διακαθάριση, όχι συνολική, μάλλον ολική. Ναι. Μερική σίγουρα θα γίνει μέχρι το Πάσχα. Ναι. Θα έχουν να βρουν κέντρα φιλοξενίας. Μάλιστα. Και θέλω να πιστεύω να μην μείνουμε στις διαπιστώσεις. Μάλιστα. Να υπάρχει και αποτέλεσμα. Τα χαιρετίσματά μας, Δήμαρχες, και σε ευχαριστούμε πολύ καλά. Για την παρέμβαση. Καλημέρα. Επίσης. Καλημέρα. Αυτά. Νομίζω ότι θα κρατήσουμε αυτό το οποίο μας άρεσε, γιατί γελάσαμε και οι δύο μαζί, Μιχάλη, το ότι οι Δήμαρχοι είναι οι Φιλιππινέζες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Δηλαδή. Έχεις κάτι, ρε παιδί μου, να πετάξεις 800 πρόσφυγες. Παίρνεις τον δήμαρχο Παιωνίας, του λες, κοίταξε, σου στέλνω τώρα που μιλάμε 800 ανθρώπους. Πάρ' τους. Αυτό είναι το αριστερό φρόνημα των αντιφασιστών, του Ανταρσία, των αξουσιαστών, του Ρινάλντι, του Ρούντι και όλων των συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι βαθιά άνθρωποι αριστεροί, με φιλανθρωπικά αλληλέγγυα συναισθήματα. Που βλέπουν τους δημάρχους, τις Φιλιππινέζες τους, και τους λένε: «Επάρτο να μην τους βλέπω, πέταξε τους εκεί πέρα λίγο στη Νέα Καβάλα, στο Κιλκής, να κάνω Πάσχα, διώξ τους λίγο από εδώ κοντά μου, τώρα να μην τους βλέπω». Δηλαδή, αυτά να τα ακούν όλοι αυτοί που το παίζουν σούπερ έτσι, φιλάνθρωποι, σούπερ αριστεροί, Τσεκεβάρα και τα σχετικά, φοράνε και κάτι μπλουζάκια 100-150 ευρώ, κάτι ωραία αθλητικά παπουτσάκια. Είναι. Ωραία τα αντιφασιστικά και τα αναρχικά και όλα αυτά, με γεμάτο το πορτοφόλι. Αυτά τα λέμε έτσι για να δώσουμε μια εικόνα. 28.000 ο Δήμος Παιωνίας, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, και έχει 20.000 πρόσφυγες και όχι μόνο. Τώρα μας είπε και κάποιες αλήθειες, λέει. Έχω, λέει, εδώ πράγμα, λέει. Έχω πράγμα που μπορεί να πελαθούν. Έχω και παράνομους. Όμοιροι είναι αυτοί. Έτσι, ακριβώς. Έχω πολύ. Δεν είναι πρόσφυγες πλέον. Όμοιροι είναι. 20 και 28, 48 χιλιάδες εκεί. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα. Άρα δεν μετράνε αυτοί τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες μετράνε. Οι όμοιροι μετράνε αυτούς τώρα. Έλα μου, ντε. Μιχάλη, έχεις κανένα αισιόδοξο? Το να κλείσουμε και με αυτό, νομίζω πέρασε και η ώρα. Ναι. Ένα αισιόδοξο είναι ότι κλείδωσε το όριο συνταξιοδότησης. Πού είμαστε, για να ξέρω κι εγώ πότε θα βγω. 3 χρόνια μετά θάνατο. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Αυτά, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ από καρδιάς που μας ακούσατε. Να είστε καλά, αισιοδοξείτε, χαμογελάτε. Η ζωή είναι μικρή. Να μην την κάνουμε θλιβερή.
και να είμαστε βαθιά ανθρώπινοι. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Ήρεμα, με υπομονή, αλλά και με σκέψη και με τόλμη, με θάρρος, να λέτε τη γνώμη σας. Μη φοβάστε τίποτα και προσέξτε τα τσιράκια και προσέξτε και όλους αυτούς που κάνουν σπέκουλα, γιατί βγάζουν παραδάκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους. Ράδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών. Θα πάω στο Μιχάλη τον Νικήτα, γιατί τον αδικό τον βγάζω προς το τέλος και δεν έχουμε συνήθως πολύ χρόνο. Τώρα έχουμε αρκετό, νομίζω, μέχρι τις 11. Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεσαι, καλημέρα. Τι γίνεσαι. Όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πρέπει να είναι μούρλια η Ηρακλίτσα σήμερα, ε. Όνειρο είναι σήμερα, όνειρο. Α, αυτά είναι, ρε παιδί. Θα βάλω και καμιά 5-6 λουλούδια που τα έχω έτοιμα αυτές τις μέρες. Ναι, βάζουν σήμερα. Μου είπανε ότι θα και στους παιδικούς σταθμούς, λέει, θα βάλουν τα παιδάκια. Έχουν πάρει λουλουδάκια να βάλουν λουλουδάκια. Είναι όμορφα αυτά. Πρωτομαγιά μου θυμίζει. Τέλος πάντων. Ναι, έχει. Ωραία, πριν πούμε οτιδήποτε, να πω ότι σήμερα στις 8 η ώρα το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Νεφέλη, με πρωτοβουλία πολιτών από Καβάλα και από τον νομό Καβάλας και από τη Χριστούπολη ειδικά, θα γίνει μια ομιλία με θέμα πως πρώην Ναζί, καταδικαστέντες για εγκλήματα πολέμου, το 1955 ίδρυσαν την ΕΟΚ και πήραν σημαντικές θέσεις στο κονκλάβιο της ΕΟΚ με τις ευλογίες των Αμερικανών. Ο μιλητής θα είναι ο Κυριάκος ο Καθάριος και είναι τιμή για αυτόν να μιλήσει, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχασε, εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς όλο το σόι της γιαγιάς του, 19 άτομα από 2, 3, 6, 14 ετών, και μέσα στους εκτελεστέντες, τους 280 στον αριθμό, ήταν και δύο έγκυες γυναίκες. Οπότε έχει όλο τον λόγο και όλη την... του δίνεται η ευκαιρία, επειδή η εκτέλεση έγινε στις 5 Απριλίου, να κάνει αυτή την ομιλία για τους πρώην Ναζί που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου, προεξάρχοντος βέβαια και του πρώτου Προέδρου της ΕΟΚ, του Walter Hofstein, της Άγεμπε Φάμπερ, που έφτιαχνε τα αέρια για τους Εβραίους. Αυτό έτσι σαν αρχή. Ναι, τώρα, ναι. Επειδή εχθές ήταν ωραίο η εκπομπή, γιατί δεν είχα ακούσει την εκπομπή στο Χατζηνικολάου με τον Καρατζαφίρερ, δεν μπορώ, ενοχλούμε να βλέπω υλικό οπτικό ακουστικό. Μ' αρέσει να ακούω μόνο ακουστικά. Και έτσι άκουσα όλη την εκπομπή, τρελάθηκα. Γι' αυτό έκανα και ένα άρθρο, το οποίο είναι σήμερα στην εφημερίδα, «Εθνική Ενότητα ή Εθνική Χειρόπιτα». Τι θέλει να κάνει τώρα ο Καρατζαφέρης, τι πιστεύεις? Είναι το μακρύ χέρι του Μητσοτάκη. Και θα σας το εξηγήσω αμέσως. Το μακρύ χέρι του Μητσοτάκη είναι. Εξηγήσω αμέσως. Πρέπει να πάμε όμως λίγο πίσω. Να πάμε κάπου εκεί κοντά. Γιατί τότε επί υπουργείας στο Εθνικής Αμήνης ήταν ο Τσοχαζόπουλος, ο Άκης. Τότε πουλήθηκαν τα 4 πούμα από την εταιρεία την Eurocopter. Τότε έγινε η λαδιά. Επειδή όμως τότε ο Καρατζαφίερ ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προστατεύονταν από το άρθρο 86 την ασυλία που προστατεύονται όλοι οι βουλευτές. Η εισαγγελέας διαφθοράς η Ελένη Ράικου από τότε είχε εντοπίσει την ατασταλία που είχε γίνει και δεν μπορούσε να το προωθήσει διότι ήταν βουλευτής. Αυτά που είπε στο Χατζηνικολάου ότι άνωθεν και ότι ήταν κοπτοραπτική, ήταν να είχαμε να λέγαμε να γελάμε. Την καταγγελία την είχε κάνει, όχι την καταγγελία, είχε δώσει κάποια στοιχεία ο Τσοχατζόπουλος και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία και ψάχτηκε από το 2007. Ναι. Από εκεί και πέρα, όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και ίδρυσε το Λαός, το ίδρυσε και η Μπακογιάννη είχε φύγει, έτσι, και ίδρυσε την δημοκρατική, πώς το λένε, δημοκρατική τέτοια παράταξη. Συμμαχία. Η Μπακογιάννη μπήκε μέσα μετά ως συνεργαζόμενη με τη Νέα Δημοκρατία από την πίσω πόρτα. Τότε λοιπόν έστρωσε ο Καρατζαφέρης με εντολή του Βρακουμέλ, έστρωσε το χαλί για να έρθει ο Παπαδήμιος.
για τη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, επειδή συνέχισε να είναι μέσα στη Βουλή, δεν μπορούσε να επέμβει το δικαστήριο. Έτσι επενέβη το δικαστήριο, οι δικαστικές αρχές επενέβησαν όταν ακριβώς ο Καρατζαφέρης έμεινε εκτός Βουλής. Και η απόφαση, που δεν τη λένε όλοι, δεν τη λένε, ήταν φυλάκιση 12 μήνων με τριετή αναστολή. Προσέξτε όμως, ως προς τις offshore, τις δύο offshore, τις οποίες ήταν 50% είχε αυτός και 50% ο γιος του. Αυτές ήταν οι δύο offshore οι οποίες διοχετεύτηκαν τα λεφτά από τη μίζα των 4 ελικοπτέρων Πούμα επί Τσοχατζόπουλου. Μάλιστα. Εκτός όμως αυτού, του επιβλήθηκε και η ποινή 18 μήνων στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Εάν το, αυτός βέβαια έκανε έφεση, οπότε εκκρεμεί. Έτσι, υπάρχει, δεν έχει οριστικοποιηθεί αυτή η ποινή. Οπότε, μπαίνοντας μέσα στη Βουλή με τις εκλογές που ετοιμάζονται τώρα να κάνουν. Λες να πάμε για εκλογές τώρα εσύ. Βλέπεις εκλογές μετά το Πάσχα. Όχι, βλέπω. Κάνα δημοψήφισμα βλέπεις. Κοιτάξτε, όταν βλέπεις τον Καρατζαφέρη να ετοιμάζεται να γίνει το ανάχωμα που θα μαζέψει ή θα γίνει η κολυμβήθρα του Σιλοάμ και θα μαζέψει από βασιλικούς, από κομμουνιστές, όπως ο ίδιος είπε, αριστερούς. Τους πάντες. Ο ίδιος το είπε. Να συνεχίσω με το Καρατζαφερίνη στη φιλοσοφή, λέγοντας ότι η μίζα αυτή, το 1.650.000 που βρέθηκαν και οι οποίες δεν δηλώθηκαν για το πόθεν έσχες του, με αποτέλεσμα τα έτη να τιμωρηθεί για τα έτη 2010, 2011 και 2012, και απολογούμενος είπε ότι δεν φταίω εγώ, ήταν απρόσεκτη η λογίστριά μου, αυτή ήταν η απολογία του, έγινε το 2000, όταν ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Άκης ο Τουχατζόπουλος. Από το 2000 χρονολογικά. Εντάξει, έτσι είχε πει και στο δικαστήριο για το πόθεν έσχες ο πρώην ομάρχης ο Θόδωρος ο Καλλιωτζής και την έφαγε την καμπάνα. Πήγε να τα ρίξει στο λογιστή, λέει, ξέχασε. Εντάξει, τώρα είναι κάποια πράγματα που δεν αντέχουν. Ναι, όμως εδώ το δικαστήριο, το συγκεκριμένο δικαστήριο, είπε ότι του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου εντύμου βίου και τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της συμμετοχής σε ξοχώρια εταιρεία. Ένα λεπτάκι. Γιατί την είχε κλείσει ήδη την εταιρεία. Ναι, ένα λεπτάκι τώρα. Όταν ένας πολιτικός έχει offshore, να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, όταν την έχει κλείσει π.χ., δεν πρέπει κάπου να δικαιολογήσει τα χρήματα από πού ήρθανε, πού τα βρήκε και γιατί τα πήγε σε offshore για να γλιτώσει φορολογικά από αυτό το κράτος. Δηλαδή, εδώ τώρα ο πολιτικός, με αυτό το χάλι που έχει η χώρα, θα πρέπει να είναι πεντακάθαρος αναφορικά με τη διαχείριση των χρημάτων. Δεν λέω ότι δεν μπορεί μπορεί να χρωστάει ο άνθρωπος, μπορεί να έχει προβλήματα, να χρωστάει δάνεια, να έχει το ένα, δηλαδή να έχει πέσει έξω. Αλλά άλλο να έχεις τα χρήματα και να τα κρύβεις σε μία offshore κάπου, στο όνομα της συζύγου σου, του γιου του. 50-50. Αυτό είναι άλλο. Άλλα μηνύματα εκπέμπει ο Καρατζαφέρης με αυτή τη στάση του και άλλα μηνύματα εκπέμπει αν ο άνθρωπος αυτός είχε δώσει όλα τα χρήματά του στους πολίτες που είναι αναξιοπαθούντες. Και είχε κατηγορηθεί για το ένα, είχε κατηγορηθεί για το άλλο. Απομονώνω μόνο μία λέξη, γιατί έχω την απόφαση του δικαστηρίου. Απομονώνω μόνο μία λέξη, την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος είπε, υπήρξε βουλευτής, ο κύριος Καρατζαφέρης, ευρωβουλευτής, αρχηγός πολιτικού κόμματος και γνώριζε σαφώς τις υποχρεώσεις του για την ετήσια δήλωση περιουσιακής του κατάστασης και ως εκ τούτου άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Εντάξει, τώρα προσπάθησε έντεχνα ο Χατζηνικολάου να λιάνει τις εχμές που είχαν τα κατηγορητήρια και μέσα από κάποιες παιδαριώδεις καταγγελίες που τον κάνανε, ας πούμε, αυτός και η ομάδα του δημοσιογράφη, τον ηρωποίησαν αυτό. Γνωστή η μέθοδος του κ. Χατζηνικολάου, δεν είναι γνωστός και είναι εξαιρετέως. Λοιπόν, να ξεφύγουμε λιγάκι από αυτό, από την χιλόπιτα, έτσι, ή από το εστίν φιλοσοφήν, το Καρατζαφερίν, και να πάμε σε αυτό το που είπες προηγουμένως και που λίγοι το έχουν πιάσει. Έφυγε εκτάκτος για το Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Εκτάκτος έφυγε. Να πήγε μόνος του, αποκλείεται. Να ζήτησε από κάποιους να τους επισκεφθεί ενδεχόμενο. Γιατί όμως, πρώτα φύγανε οι θεσμοί. Το κουαρτέτο έφυγε πρώτα και μετά έφυγε αυτός. Γιατί όμως, ακούστε, γιατί πλησιάζει η Αρενή Σύνοδος του Δουνουτού και εκεί πέρα πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εκκρεμότητες.
μέσα στο τρίτο μνημόνιο έχει υπογράψει ο ίδιος και το κοινοβούλιο αλλά και ο ίδιος ο Τσίπρας στο προσχέδιο που είχε φέρει, έχει υπογράψει σε μία παράγραφος ότι δέχεται το ΔΝΤ να συμμετέχει χωρίς την χρηματική βοήθεια, χωρίς να ενισχύει χρηματικά δηλαδή την Ελλάδα, να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, δηλαδή για το σφάξιμο. Το έχει υπογράψει. Πώς βγαίνεις και λες ότι έξω να φύγει το ΔΝΤ. Γίνεται αυτό το πράγμα. Να θυμίσω ότι μετά από το σκάσιμο που έγινε εκείνο το περίφημο, την περίφημη υποκλοπή, που μου θυμίζει κάτι μαυρίκι και κάτι έτσι εκείνα τα παλιά που γινόταν επί Μητσοτάκη. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το σκάσιμο που έγινε, αμέσως συναντήθηκαν οι δύο κυρίες, η Λαγκάρ και η Μέρκελ. Αμέσως. Και δημιουργήθηκε ένας γερμανο-γαλλικός άξονας. Τότε είχε βγει ο κύριος Καμένος και είπε ότι 1η Μαΐου φεύγουμε από το μνημόνιο. Ακούστε λοιπόν χθεσινή δήλωση του Μπενουά Κερέ. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν θα σας το διαβάσω όλο, δύο γραμμές μόνο, για να καταλάβετε πού πάμε. Λέει λοιπόν ο Μπενουά Κερέ, ο σκοπός των συζητήσεων που γίνονται εδώ στην Ελλάδα είναι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του μνημονίου και προσέξτε, και ένα νέο πρόγραμμα με το ΔΝΤ. Να το τέταρτο μνημόνιο. Αν προσέξετε τις δηλώσεις τους, και άλλα σας έχω πει, ότι μας πάνε για τέταρτο μνημόνιο. Και με το τέταρτο μνημόνιο κατευθείαν πάμε για εκλογές. Ναι. Τώρα το τέταρτο μνημόνιο πρέπει να γίνει πριν τα μέσα του Ιουλίου. Γιατί στα μέσα του Ιουλίου έχουμε να πληρώσουμε ένα ομόλογο της τάξης των 2,7 δις. Mm-hmm. Από πού, πότε, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Κάποιος πρέπει να μας τα δανείσει. Ποιος θα μας τα δανείσει? Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Έχει λεφτά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Ναι, τώρα δηλαδή μου λες ότι εκβιαζόμαστε γιατί λήγουν αυτά όλα που λήγουν τα ομόλογα. Εκβιαζόμαστε και για το προσφυγικό να γίνουμε αποθήκη ψυχών εδώ. Εκβιαζόμαστε με όλα τα μέτωπα αυτά που είναι πολύ σημαντικά, είναι ανοιχτά. Άρα η κυβέρνηση απλά παρίσταται. Δεν υπάρχει πολιτική αυτή την ώρα εκφρασμένη έτσι ώστε να δίνονται μάχες και στα διεθνή φόρα και στην Ευρωβουλή και στο απέναντι στον Ατλαντικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και να καθόμαστε κάτω και να ασχολούμαστε και με την παραγωγική ανάπτυξη και ενδυνάμωση στη χώρα όλων αυτών των τάξεων που φωνάζουν και κραυγάζουν ότι δεν μπορούμε να πορευθούμε με capital control, με ανυπαρξία πολιτικής και σχεδίου. Αυτά όλα νομίζω ότι με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στις εκλογές, οι οποίες εκλογές τι θα φέρουνε, μωρέ Μιχάλη. Γι' αυτό σας είπα, όχι, δεν εκβιάζεται μόνο η κυβέρνηση. Εκβιάζεται και η ίδια η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση ίδια εκβιάζεται. Γιατί θα έπρεπε να βγει σήμερα ο Ζήμενσμαν. Ζήμενσμαν είναι ο γιος. Πώς τον είπες? Ζήμενσμαν. Ζήμενσμαν. Πώς λέμε, Σούπερμαν. Τώρα σ' ακούνε οι Μητσοτακικοί και βγάζουν φλίκτενες. Δεν λέω ψέματα. Ανέκαθεν ο Καρατζαφέρης ήταν το μακρύ χέρι του Μητσοτακέικου. Τι πάει να κάνει ο άνθρωπος? Να μαζέψει όσο μπορεί, όσες έδρες μπορεί, να μπει στη Βουλή και τι να κάνει? Να συμπράξει ως ΑΝΕΛ, δηλαδή ως εθνική χιλόπιτα, να συμπράξει που στον Ζήμενσμαν. Έτσι, πώς λέμε, Σούπερμαν, ο ραδιούργος. Μάλιστα. Έτσι τον είπε ο Μαλιαρός, ο φίλος μου. Μάλιστα. Ο ραδιούργος. Ραδιούργος, ναι, τον είπε με το καλό τώρα, με καλό τρόπο. Ο ραδιούργος η ερμηνεία του είναι μία. Αλλά δεν έχει άλλο. Ραδιουργία στο καλό υπάρχει. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, απλά εγώ λέω πώς το είπε ο Σωτήρης και τελικά πώς. Εντάξει, δεν πειράζει. Το 2010 που μας έβαλε στο ΔΝΤ ο Παπανδρέου. Μετά ήρθε ο Παπαδήμος και μας έβαλε στο πρώτο μνημόνιο. Μετά ήρθε ο Σαμαράς και μας έβαλε στο δεύτερο μνημόνιο. Μετά ήρθε ο Τσίπρας και μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο. Και τώρα θα έρθει η κυβέρνηση να μας βάλει στο τέταρτο μνημόνιο. Ακριβώς έτσι είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε Μιχάλη, εμείς να τους ψηφίζουμε. Γιατί διαμαρτυρόμαστε? Δεν πρέπει να τους ψηφίζουμε. Πολύ απλά. Δεν πρέπει να τους ψηφίζουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Κοίταξε να δεις. Ένα παλιό ρητό λέει ότι δύο φορές άμα κάνεις δύο λάθος καίγεσαι.
Είναι κινέζικη παρημία. Ναι. Και ελληνική παρημία, το δίσεξαμαρτίνο ρε παιδιά τώρα, χαλαρώστε. Ε, βέβαια, τι κινέζικη, ελληνική, το δίσεξαμαρτίνο. Εμείς πάμε για 4 εξαμαρτίνο. Εντάξει, τώρα μόλις έμαθα ότι κάποιος πήρε τον Μπουφάν, βγήκε σε δημοπρασία τον Μπουφάν το δερμάτινο του Βαρουφάκη. Το πήρε κάποιος, κύριε. Έχει την περασμένη εβδομάδα. Εκείνο το λαχούρ, το πουκάμισο που ήταν σαν τον Μάγκα. Το θυμάστε το Μάγκα που έπαιρνε το Αρίνο. Σ' αρέσει αυτό. Σ' αρέσει. Κάτσε να του κάνω ένα mail να μας το στείλει. Εδώ να το βγάλω σε δημοπρασία το πουκάμισο. Θα βγάλουμε και κανένα φράγκο, ρε παιδί. Βασίλη. Αφού δεν βγάζει ο Βενιζέλος το πτυχίο της νομικής στο Σιρή, εγώ απορώ. Βασίλη, πες μου λίγο τώρα, εσύ είσαι με τους Μητσοτακικούς στην Καβάλα ή είσαι σαμαρικός ακόμα βαραμένης? Με κανένα δεν είμαι. Με κανέναν δεν είσαι, μάλιστα. Αντιμνημονιακός είμαι. Αντιμνημονιακός έχεις γίνει, μάλιστα. Έγινε, ευχαριστώ. Όχι, έχω γίνει. Όχι, είσαι. Από τότε που κατάλαβα το 10 ότι κάτι ετοιμάζουν όλοι μαζί, έφυγα την κουπάνια. Έφυγες και πού βρίσκεσαι τώρα, είσαι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΠΑΜ και τέτοιο? Και μεταξύ Χρυσής Αυγής, πού είσαι? Το μη χείρο βέλτιστο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ Βασίλη, καλημέρα. Είναι υπό περιπετειώδη διαδρομή ο Βασίλης, πρώην νεοδημοκράτης, από το 10 και μετά την κοπάνισε. Όπως και εγώ. Και το κυριότερο και βασικότερο είναι ότι είναι πάρα πολλοί που την έχουν κοπανίσει και είναι τσαντήρ, δηλαδή τσαντήρ μπαξέ. Δεν έχετε στέγη ακόμα, είστε με τα αστέρια πάνω από το κεφάλι σας. Για να δούμε τι θα γίνει και πού θα καταλήξει. Πολλοί κόσμος είναι αναποφάσιστος και πάρα πολλοί κόσμος είναι σε αυτή την αποχή, την διαρκείας αποχή από τις εκλογές. Νικήτα, Μιχάλη, πες μου κάτι έτσι να ολοκληρώσουμε. Θα πω κάτι καλό, περίμενε μισό λεπτό να πω κάτι για τον κύριο Εμμανουήλη. Ρίξε πράγμα. Ναι. Έτσι, δεν μπορώ, δεν αντέχω να μην το πω. Ήταν στην εκπομπή του Θανάση του Κολυφά. Ναι, ο Κολυφάς στεναχωρημένο τον βλέπω στη τηλεόραση, δεν ξέρω τι έχει. Ούτε κι εγώ ξέρω. Στεναχωρημένο λιγάκι έτσι. Λοιπόν, έγραψα ακριβώς επιλέξει αυτά που είπε. Ναι. Και τα έχει και ο Τάσος ο Μαρκολίδης τα έχει αναρτήσει κιόλας. Και ο Τάσος τα έχει και ο Τάσος. Και ο Τάσος το έχει, ναι, αφού τα έχει ο Τάσος. Λοιπόν, ο Τάσος. Λέει λοιπόν ο κύριος Εμμανουήλης, ναι, για το προσφυγικό. Υπάρχει αναντιστοιχία με το πνεύμα κατανόησης που έδειξε στην αρχή ο Δήμαρχος Παγκαίου. Ερωτώ εγώ κύριε Εμμανουήλη, ο αφελής, η δική σας αναντιστοιχία με τον ένφια, το αφορολόγητο, το ΦΠΑ, τον κατώτατο μισθό, τις περικοπές της συντάξης, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, πού πάει, πού κολλάει? Γιατί μέχρι χθες ήσασταν άχρηστος. Σήμερα το σύστημα σας έκανε χρήσιμο. Γι' αυτό δείχνεται και πνεύμα κατανόησης, όπως πνεύμα κατανόησης υπέρ των δανειστών. Έτσι, εδώ χωράει αυτό το βιβλίο, αυτό που σας είπα, του Νούτσιο Όρντινε, ο χρήσιμος άχρηστος. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Εμμανουήλη. Τώρα, είπε κι άλλα, είπε για 800.000 πρόσφυγες στη Γερμανία, οι οποίοι ανανέωσαν το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας. Και με το 1,5 εκατομμύριο άνεργους που έχουμε στην Ελλάδα, τι θα γίνει κύριε Εμμανουήλη? Θα τους ανανεώσουμε με τις 50.000 μετανάστες, όμηρους, ναυαγούς, πείτε τους όπως θέλετε. Ναι, ναι. Έτσι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να καλοδέχονται την κριτική από όπου και αν προέρχεται και θα πρέπει οι δημοσιογράφοι όλοι να κάνουμε σκληρή κριτική και να τους βάζουμε θέματα έτσι ώστε να παλεύουν και αυτοί, να τα λύνουν και να έρχονται και να λένε να, αυτό το λύσαμε, το άλλο το λύσαμε, το άλλο το... Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο που επωφελείται ο Λαβρεντιάδης και άλλες εταιρείες που έχουν ως πρώτη ύλη το φυσικό αέριο που το πληρώναν ως οικιακής κατανάλωσης, χρόνια πάλευε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ειδικά η δεύτερη, να το λύσει, δεν τα κατάφερε και αυτοί το κατάφεραν. Αυτό είναι στα θετικά τους. Να τα λέμε τα πράγματα, δηλαδή με το όνομά τους. Ναι, αυτό ήταν μια νότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Το παράνομο οικογενειακό επίδομα με τα μπιλετάκια που ήρθαν στους συνταξιούχους του ΙΚΑ, δεν μπορείτε να το λύσετε? Και τους βάλατε και έξοδα, τους έχουν βάλει τώρα και δικαστικά, ναι, καλά, έξοδα, εκεί συν 5% επιτόκιο. Δεν υπάρχει κράτος εκεί, δεν υπάρχει. Το γιατί δεν μπορεί να το λύσουν δηλαδή? Είναι απρόσωπο το κράτος. Μιχάλη, ναι, να πω κάτι καλό. Ρίξτο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα, τα χαμηλότερα επίπεδα άγχους εν ώψη του Πάσχα
έχουν για πρώτη φορά τα ελληνικά εγωπρόβατα λόγω έλλειψης ρευστότητος των Ελλήνων καταναλωτών. Σε αντίθεση με τις φτερούγες από τα κοτόπουλα, που μάλλον προς τα εκεί θα στραφεί ο Έλληνας λόγω έλλειψης ρευστού, οι φτερούγες έχουν άγχος. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη Νικήτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Επίσης, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ από καρδιάς που μας ακούσατε. Ραδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών.